δυστυχώς σε μια ιστορική συγκέντρωση για το μέλλον της αναγέννησης, η παρουσία του κόσμου, όπως βλέπετε, είναι τραγική. Ίσως την πιο κρίσιμη γενική συνέλευση στην ιστορία της, παρουσίες είναι ελάχιστες. Φαίνεται πως η ομάδα έχει παραιτηθεί στο έλεος από τον κόσμο της. Η κατάσταση είναι όντως τραγική. Έφτασε λοιπόν το σημείο που δηλώθηκε η παραίτηση δικού της Επιτροπής, που αποτελούνταν από τον Λάμπρο τον Πύρδα και τον Γιώργο τον Κατσίκη. Ο Γιώργος ο Κατσίκης βασικά ήταν ο άνθρωπος που έτρεχε για όλα, που προσπαθούσε, που αγωνιζόταν, που πήρε όλο το βάρος της πόλης στην πλάτη του. Κριτική από ανθρώπους που δεν είναι καν μέλη, από ανθρώπους που δεν πατάνε στο γήπεδο. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται στο όνομα της ομάδας. Αλλά δεν είναι. Είναι επί προσωπικού. Η κεντρική ιδέα που λέγαμε παλιά στις εκθέσεις στο σχολείο που γράφαμε, κεντρική ιδέα του τι ακριβώς συνέβη στην ομάδα. Χρήση προφανώς τεράστιας ανάλυσης, έτσι. Οτιδήποτε είναι διατυπωμένο στο χαρτί, πιστέψτε με, είναι διατυπωμένο μετά πάρα πολύ καλή σκέψη και με απόλυτη ευθύνη των λόγων μου. Το τι συνέβη στην ομάδα, πώς συνέβη και απαξιώθηκε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, όπως τονίζω στην επιστολή παρατησής μου κλπ, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το σωματείο, το οποίο πρέπει να το βρουν, να το αναλύσουμε, να το δώσουν και να δώσουν απαντήσεις. Έτσι ώστε, αν είναι δυνατόν, στο μέλλον, εμείς οι ίδιοι, άλλοι μετά από εμάς, να αποφύγουμε τα ίδια λάθη. Είναι ένα σωματείο ιστορικό, είναι ένα σωματείο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία και στον τοπικό αθλητισμό και ως τέτοια θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται. Όμως δεν ισχύει αυτό. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Δεν ξέρω τι περιμένει ο φιλάθλος κόσμος. Το να μην κάνεις λάθη, γιατί εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη πλήρως ότι έγινε, με λάθη τα οποία έκανα προφανώς. Έπρεπε και εγώ να το παίξω παράγοντας του ποδοσφαίρου και να αρχίσω να τάζω. Να τάζω. Ότι αυτούς τους 15 ποδοσφαιριστές που είδα στο γραφείο μου, καρδιτσότες όλους, πριν αναγκαστούμε τον κύριο Βρόσο και τον κύριο Ποντίκα να καταφύγουμε σε λύσεις εκτός πόλης, είδαμε καρδιτσότες ποδοσφαιριστές. Έπρεπε να τάξουμε σε αυτούς όλους ή να βάλουμε επαφή από το χέρι στην τσέπη κάποιοι από εμάς για να δώσουμε το καταβολές που ζητάγανε για να στελεχώσουμε το δυναμικό της ομάδος. Δεν το κάναμε. Το κάναμε τη λογική ότι η αναγέννηση είναι αυτή η οποία προσφέρει κάποιος που θέλει να αναδειχθεί σε μια ελληνική ηλικία, θα πρέπει αυτή να δηλώσει διαθεσιμότητα στο σωματείο αυτό. Δεν αποτύχει, δεν είναι έτσι. Όπως γράφω στο κείμενο της παρέτησής μου, συνάντησα πάρα πολύ μίσος για το όνομα και τη λέξη αναγέννηση, πολύ πίκρα, πολύ αρνητισμό, πολλές πόρτες κλειστές. Ξέρεις κάτι, σήκω φύγε, και θα έρθω εγώ με τον τάδε και θα φτιάξω την ομάδα. Ένας, θα πει να φύγω επειδή. Ένας. Να μου πει, σήκω φύγε. Από την ομάδα. Δεν ξέρεις, δεν κάνεις. Έχουμε εμείς τον τρόπο να βελτιώσουμε την κατάσταση. Θα βρούμε για προπονητή, θα βρούμε για παίκτες κλπ. Αυτό. Ένας δεν ήρθε.